εκπαίδευση των Μικρασιατών ξεκίνησε από τους νάρθηκες των εκκλησιών και των μοναστηριών. Μετακινώντας σακισμένες πέτρες μέσα σε μια πατρίδα που δεν είναι πια δική μας, δεν ήξερα πού να κοιτάξω μήτε κι εγώ χωρίς πατρίδα. Αφού τακτοποιήθηκαν όπως στις πόλεις που τους έστειλαν, έπρεπε να συνεχίσουν το σχολείο. Έρχεται ο Κοτζιάς και του λέει για την αγάπη σου, για τη Νέα Σμήνη, ένα χτίριο θα χτίσεις. Θα χτίσεις την Ευαγγελική Σχολή. Από το πάντρεμα αυτής της μικρασιατικής εισβολής στην Ελλάδα και της εντόπιας, γεννιέται η γενιά του 30 η περίφημη. Η καταστροφή το 1922 το συνοδεύει πάντοτε. Είναι μια σκιά που πέφτει πάντα στο έργο του. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ο Κόντογλου την ώρα που ζωγράφιζε μια γεωγραφία έφευγε από αυτό το κόσμο. Πήγαινε σε έναν άλλο κόσμο, άειλο, δικό του και σε παρέφερε. Τα παιδιά της Μικράς Ασίας ένιωσαν απόγνωση, θλίψη, ματέωση. Ήταν παιδιά που τώρα έχασαν τα πάντα. Ήταν παιδιά που το μόνο που τώρα μπορούν να αναζητούν είναι η ελπίδα.